Συνήθως τα ROG Strix είναι τα αγαπημένα του κοινού και είναι πολύ λογικό αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν είναι εκπληκτικά σε σχέση με την τιμή τους. Σήμερα έχουμε το Strix G15-G513, το οποίο έρχεται με επεξεργαστές AMD, κάρτες γραφικών Nvidia υψηλής τεχνολογίας TGP και επιλογές οθόνης που θα πρέπει να γίνουν ο νέος κανόνας από εδώ και πέρα. Η Asus σίγουρα δεν φαίνεται να κρύβει καθόλου τη gaming φύση αυτής της συσκευής. Διαθέτει μια λωρίδα LED RGB κάτω από τη βάση, καθώς και μεγάλους αεραγωγούς στο πίσω μέρος και στο πλαϊνά. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι σε έναν από αυτούς εμφανίζεται ο αριθμός 2006, γραμμένος με λατινικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για ένα easter egg της Asus σχετικά με το έτος ίδρυσης της ROG. Εκτός από αυτό, έχετε ένα άνετο πληκτρολόγιο με οπίστευτο φωτισμό RGB αναπλήκτρο και ένα μεγάλο γυάλινο touchpad το οποίο είναι ομαλό και ακριβές. Το λάπτοπ διαθέτει πολλές θύρες για να καλύψει όλες τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μία θύρα USB Type-C 3.2 δεύτερης γενιάς, τρεις θύρες USB Type-A 3.2 πρώτης γενιάς, θύρα HDMI 2, υποδοχή LAN, υποδοχή ήχου και ειδικό βίσμα τροφοδοσίας. Όπως λέει και το ρητό, κανείς δεν έχασε με δύο υποδοχές RAM και δύο θύρες αποθήκευσης M2 PCIe X4. Φέτος, το Strix G15 έχει να κάνει με τις μεγάλες οθόνες. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων δύο πάνελ 1080p, ένα με 144Hz και ένα με έναν επιβλητικό ρυθμό ανανέωσης στα 300Hz, ενώ η flagship εκδοχή είναι με ανάλυση 1440 στα 165Hz. Εμείς έχουμε το μοντέλο με την οθόνη των 300Hz. Διαθέτει ευρείες γωνίες θέασης και καλή αναλογία αντίθεσης 1080x1. Επιπλέον, η οθόνη είναι αρκετά ζωντανή με 98% κάλυψη sRGB και έχει γρήγορους χρόνους απόκρισης. Επιπλέον, το πάνελ δεν χρησιμοποιεί PWM για χρήση φωτεινότητας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε πολλές ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Παρόλο που διαθέτει οθόνη στα 300Hz, το Strix G15-G513 προσφέρει έως και 11,5 ώρες αυτονομίας με περιήγηση στο διαδίκτυο και περίπου 9 ώρες για αναπαραγωγή βίντεο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία Adaptive Sync, η οποία μειώνει το ρυθμό ανανέωσης ανάλογα με το περιεχόμενο της οθόνης. Το hardware εδώ μιλάει από μόνο του. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο με τον Ryzen 5900HX και την RTX 3070 στα 130W. Το σύστημα ψύξης της CPU εδώ είναι εξαιρετικό. Η Asus έχει εφαρμόσει ένα θερμικό μείγμα υγρού μετάλλου, το οποίο οδηγεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ακραίο φόρτο εργασίας. Παρόλο που η κάρτα γραφικών μπορεί να ζεσταθεί λίγο, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να διατηρήσει το TGP των 130W. Αυτό σας επιτρέπει να παίξετε το Shadow of the Tomb Raider με περίπου 90fps στις μέγιστες ρυθμίσεις. Το Cyberpunk 2077 από την άλλη είναι ένας ακόμα πιο απαιτητικός τίτλος. Παρ' όλα αυτά, τα 70 έως 80fps της ρυθμίσης Ultra μας ακούγονται αρκετά καλά. Get the fuck out. Get the fuck out. Rayfield's mine. What are you doing? Ισχυρό hardware έγινε. Απόκριση της οθόνης σίγουρα. Δυνατά και δυναμικά ηχεία, κανένα πρόβλημα. Τελικά, το ROG Strix G15-G513 είναι ένα από τα laptops με την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης στον κόσμο του gaming. Στην πραγματικότητα, ίσως είναι η πιο ασφαλής επιλογή αν θέλετε έναν gaming υπολογιστή που μπορεί να παίξει άνετα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά δεν θα χρειαστεί να δώσετε μια περιουσία.